κόπηκαν έργα για τον καθαρισμό του τράβου και άλλων ρεμάτων που δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν πριν τον φετινό χειμώνα. Αγκάθι αποτελεί το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, μιας και αφενός υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, κάποιες ετών, αφετέρου τα έργα τα οποία ήταν ζωτική σημασία για την προστασία της περιοχής, κόλλησαν στο λεκτικό συνέδριο και πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή. Αυτό τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπη, κ. Μανώλη Ταπατζά, μιλώντα στο ράδιο παρατηρητή, που επισήμανε πως από την ανάληψη της διοίκησης πριν από 8 μήνε, σε μια περίοδο με ελάχιστες βροχές, παρατηρήθηκαν τέσσερα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία πέδωσε σε αστοχίες στον προηγούμενο σχεδιασμό. Δεν μπορεί να ξεκινά ένα έργο από το νέο σιδηροχώρι προ τα παγούρια και να το αφήνει στη μέση, να ξεκινά έργο στην περιοχή τη Γλυφάδα και να φτάνει μέχρι τη γέφυρα και να το σταματά στη γέφυρα και να το αφήνει ακαθάριστο, Όπως σημείωσε. Όπω σημείωσε επίση ο αντιπεριφερειάρχη, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν στι περιοχέ που επλήγησαν από τι πρόσφατε πυρκαγιέ και στον ποταμό Τράβο, μια και παρατηρούνται πολύ έντονε βροχοπτώσει. Στην Βιστονίδα προχωράει η επισκευή και εγκατάσταση των τριών αντλιοστασίων και συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια αυτή έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, μιας και με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, είδε δύο σημαντικά έργα να κόβονται από το ελεγκτικό συνέδριο, το έργο καθαρισμού ρεμάτων προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ και τον καθαρισμό του τράβου αξίας 800.000 ευρώ. Παρόλο που έγινε προσφυγή, τελικά αυτή δεν ευωδόθηκε, γι' αυτό έχουν ξεκινήσει καινούργιοι διαγωνισμοί, που όμως θα ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2025, πολύ αργά δηλαδή, για να καλύψουν τις βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα. Δεν θα μείνουν βέβαια με σταυρωμένα χέρια, θα προχωρήσουν σε παρεμβάσει με το έργο 1.500.000 εκατομμυρίου ευρώ που έχουν για την υλοποίηση καθαρισμών για τα ρέματα συνολικά στην ΡΔΟΠΗ στι πιο επίφοβε περιοχές. Όταν αναλαμβάνει ένα πόστο ευθύνη, είσαι υποχρεωμένο και να γνωρίζει και να έχει τη διάθεση να προχωρήσει σε παρεμβάσει, τόνισε ο κ. Σταπατζά